για το σημερινό σχέδιο νόμου. Οι συνθήκες τις οποίες συζητάμε είναι πάρα πολύ δύσκολες και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ανεξάρτητα τώρα τι στάση κρατάει. Βρισκόμαστε σε μία φάση ξαναμοιράσματος του κόσμου. Αυτό είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία και πολλά άλλα που προετοιμάζονται. Αυτά αντικειμενικά, επειδή θα γενικευτεί ή θα ανοίξουν κι άλλες αιστείες, για διάφορους λόγους, δεν έχω χρόνο να το αναλύσω, θα ανοίξουν κι άλλες αιστείες πολέμου, αντικειμενικά θα δημιουργήσει ένα νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών και ξέρετε κάτι, ας σταματήσει, δώστε μου και δεν θα ξαναμιλήσω κύριε Πρόεδρε, ας σταματήσει αυτό το παραμύθι του προσφύγων και μεταναστών. Γιατί ο καθένας δίνει και την ανάλογη ερμηνεία. Όταν λες ότι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το Αφγανιστάν είναι ασφαλής χώρα, δηλαδή πού ζούμε, έλεος, πού ζούμε. Οι Αμερικάνοι και ο υπεριαλισμός επέβαλε τους Ταλιμπάν, μετά έκανε υποτίθεται εκστρατεία εναντίον τους, έτσι δεν είναι, και τώρα τους παρέδωσε στην εξουσία. Και ξαφνικά οι Ταλιμπάν έγιναν πολυπολιτισμικοί, σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών κλπ. Κλπ. Όπως επίσης και για άλλες χώρες. Κατά πόσο είναι ασφαλής. Η ουσία είναι ότι εκατομμύρια κατατρεγμένων ανθρώπων σηκώνονται και φεύγονται από τη χώρα τους με κίνδυνο τουλάχιστον 50-60% να σκοτωθούν ή να πνιγούν στον δρόμο. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε έστω ανθρώπινα. Γιατί παιδιά έρχονται μαζί τους? Γιατί κουβαλάνε και τα μικρά παιδιά? Ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Παφίλη. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά ξέρετε ότι στις μεταναστευτικές ροές τα συνοδεύουν και τα κυκλώματα, όλα τα εγκληματικά. Αυτό είναι δεδομένο και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που είσαστε με την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Ισπανίας, τι έχετε αλήθεια να μας πείτε? Τι συνέβη με τη σφαγή των μεταναστών από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση? Δεν άκουσα καμιά κουβέντα σήμερα εδώ. Κανάς. Σιγή ηχθείως για την Ευρωπαϊκή Ένωση του ανθρωπισμού. Ποιο ανθρωπισμού, είστε καλά? Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Οι βιομήχανοι Γερμανοί ζήτησαν 500.000, είχαν έλλειψη, 500.000 ειδικευμένους. Τους πήραν από τη Συρία. Μόλις τους πήραν, τέρμα, έκλεισε η στροφίδα. Δεν παίρνουν κανένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει αποφάσεις να παίρνει τα καλύτερα μυαλά. Θα σας τα φέρω να τα δείτε, ήμουν και ευρωβουλευτής τότε. Να παίρνει τα καλύτερα μυαλά από τις τρίτες χώρες, αλλά προς Θεού έχει και δεύτερη παράγραφο. Να μην πληρώνονται ισότιμα με τους Ευρωπαίους. Και έχουμε τώρα και την καταδίκη της Ελλάδας για το φαρμακονήσι. Πράγματι είναι απαράδεκτο το γεγονός κλπ. Κλπ. Από πού? Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μάλιστα. Όμως τα βομβαρδιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πύραυλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και στη Λιβύη, ήταν και στη Συρία, ήταν σε όλες τις επεμβάσεις. Δηλαδή, σκοτώνουμε τον κόσμο, δημιουργούμε κατάσταση φοβερή και μετά κλαίμε για τους πρόσφυγες. Παίρνουμε αυτούς που θέλουμε και τους άλλους στο έλεος. Τι έχετε να πείτε για το Δουβλίνο 2, αλήθεια? Έχει και το 3 τώρα, άλλαξε τίποτα? Γιατί ποτέ δεν δώσατε μάχη? Εμείς ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν αντίθετοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν στα κεραμίδια. Ζήτω το 2, συνασπισμός δεν ξέρω τι ήταν, και ζητάμε ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Να την έχετε, την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Που τι λέει? Όπου πάνε και βγαίνουν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, στην πρώτη χώρα. Αποτέλεσμα, η Ελλάδα αναμπλοκάρει. Έτσι έγιναν όλα αυτά. Και ας αφήσουμε τώρα τα υπόλοιπα. Στο νομοσχέδιο καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και σε αυτό θα μιλήσω. Έχουμε διαφορές. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω ποιος είπε εδώ πέρα ότι έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν μπορεί να είμαστε ενωμένοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε, υπάρχει ανάγκη άμεση για ένα ενιαίο σύστημα
Επιτροπής Ασυνόδευτων Ανηλίκων, γι' αυτούς μιλάμε τώρα. Τι λέει το ΚΚΕ? Αυτό πρέπει να έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα και να αυτή η Επιτροπή να ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Θα μου πείτε και το κράτος καπιταλιστικό. Ναι, αλλά είναι διαφορετικά το να ελέγχεται από το κράτος. Να λειτουργεί προστατευτικά και προς τα ασυνόδευτα, αλλά και προς τους εργαζόμενους συνολικά. Αυτή είναι μια γενική μας θέση, ότι δεν μπορεί τέτοια ευαίσθητα θέματα να μπαίνουν, θα το πω τώρα, στην κερδοσκοπία. Και μπαίνουν, παρά τα αντίθετα. Λέμε λοιπόν και για τους εργαζόμενους. Τι κάνει το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο ουσιαστικά αποσύρει το κράτος από την ευθύνη. Βεβαίως πρέπει να αναγνωρίσουμε, και το είπε και η Μαρία Κομνινάκα, η εισηγήτριά μας, ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για να δημιουργηθεί αυτό το ενιαίο κλπ. Κλπ. Να μην λέω και τρώω το χρόνο. Ωστόσο όμως, τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε δει. Και το δεύτερο ποιο είναι? Ότι αυτό που λέμε ότι είναι διαμορφώνεται η απόσυρση του κράτους, πώς γίνεται? Το ότι την ευθύνη την άμεση δεν την έχει το κράτος. Την εποπτεία μπορεί να την έχει. Γενικά. Αυτό είναι και λίγο ασαφές. Ποιος την έχει? Οι διάφορες ΜΚΟ. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, δεν έχω χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που το αγαπάνε αυτή τη δουλειά, που τη θέλουν, αλλά η ΜΚΟ πρώτον δεν είναι ΜΚΟ. Ας σταματήσει το παραμύθι, είναι ΚΙΟ. ΜΚΟ σημαίνει μη κυβερνητικές οργανώσεις, ΚΙΟ σημαίνει κυβερνητικές οργανώσεις. Χρηματοδοτούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άμα βγεις, δεν σου δίνουν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. ΜΚΟ, ιδιώτες, σωματεία, ΟΤΑ, που θα είναι οι φορείς επιτροπής των ασυνόδευτων ανηλίκων και τις δομές φιλοξενίας που έχουν δημιουργήσει. Εμείς λέμε ότι είναι ιδιωτικοποίηση. Είτε έμεση την πει κανένας, είτε άμεση. Και έχει σχέση και με το μοίρασμα των κονδυλίων και των χρημάτων. Και έχουν υποθεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα. Λέμε λοιπόν καμία εμπλοκή επιχειρήσεων και ιδιωτών στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και γενικότερα. Και αυτό έχει μεγάλες συνέπειες. Γιατί εδώ εσείς κυρίες και κύριοι όλοι έχετε παραβιάσει, υιοθετώντας και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία, υιοθετώντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ανήλικης εργασίας από 15 χρονών. Τι μας λέτε τώρα? Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες αξίες? Γιατί μπορεί εδώ, τέλος πάντων, να υπάρχουν ορισμένα μέτρα. Δεν υπάρχουν. Ίσα-ίσα καταλαβαίνετε τι θα γίνει με τα προσφυγόπουλα και με τους ανήλικους. Αλλά αυτές οι εταιρείες, αυτά τα τομάρια, έχουν στα μεταλλεία των διαμαντιών σε όλη την Αφρική από 10 χρόνων παιδιά. Έχουν ή δεν έχουν, κύριε Θεοχάρη που με κοιτάτε? Έχουνε. 10 χρονών. Καλά κάνετε. Είστε και ρωμελιώτης. 10-15 χρονών παιδιά έχουν που κουβαράνε. Έχουν σε όλο τον κόσμο και παριστάνουν τους φιλάνθρωπους. Νόμος είναι το κέρδος. Σε αυτό είναι αδίσταχοι και δεν λογαριάζουν τίποτα. Κύριε Παφίλη, τώρα, παρακαλώ. Τελειώνω. Κλείνω, κύριε κλείνω. Τώρα για τα υπόλοιπα. Έχουμε καταθέσει. Τι θέλουμε? Δημιουργία δομών. Φιλοξενίες. Κρατικά ελεγχόμενοι. Να φύγει αυτό. Ξενώνες εξοπλισμένοι. Στελέχωση. Με γιατρούς, με διερμηνείς, με παιδαγωγούς κλπ. 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 Και επειδή δεν προλαβαίνω, τα είπε η εισηγήτριά μας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το παραλήρημα της ελληνικής λύσης και την προσπάθεια να βάλει σε αντίθεση τους Έλληνες ακόμα και με παιδιά. Μέχρι εκεί. Γιατί το τι φταίει και να κάνει μάλιστα μία ανήθικη αναφορά οι Έλληνες και τα παιδιά. Λέω για την ελληνική λύση, δεν λέω για σας προς το παρόν. Αυτή την ανήθικη, να βάλει τον κόσμο αντί να μισήσει το σύστημα που τον έχει φτωχό, που έχει τη συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου, την κατέχουν μία χούφτα, να αρχίσει να κυνηγάει όπως έκαναν άλλοι
και να αντιπαρατίθεται με τα προσφυγόπουλα, με αυτούς που φεύγουν από τη χώρα τους, δεν λέμε ότι όλοι είναι άγιοι, για να γλιτώσουν τι. Μπορείτε να μπείτε στη θέση σας καμιά μέρα? Να είστε στο Αφγανιστάν, να είστε στη Συρία που να βομβαρδίζουν 3-4 δυνάμεις, να είστε στην Παλαιστίνη, να σας πω, με τα παιδιά τα νεκρά, και να εκθιάζετε το Ισραήλ που δολοφονεί τους Ισραηλινούς, και τώρα να προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντανακλαστικά, ρατσιστικά και θα έλεγα κρυπτοφασιστικά, ότι η αντίθεση στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στους εργαζόμενους, στους Έλληνες και στους πρόσφυγες που έρχονται εδώ, όταν τους παίρνουν οι επιχειρηματίες που τους υποστηρίζετε, συνέχεια με 15 και 20 ευρώ είναι καλή. Όταν ζουν σε χαρτοκούτια και αλλού είναι καλή. Όμως κλέβουν, λέτε, τις δουλειές των εργαζόμενων. Τις κλέβει ο καπιταλισμός. Αυτό κάνει που σήμερα με την τεχνολογία, την επιστήμη, την παραγωγικότητα θα μπορούσε να έχει μειώσει το ωράριο στο εξάωρο, για να μην πω στο πεντάωρο. Αυτούς δεν τους ακουμπάτε καθόλου. Και δημιουργείτε, προσπαθείτε και καλλιεργείτε αντικειμενικά ένα μίσος απάνθρωπο. Και προσέξτε το, γιατί θα γυρίσει μπούμεραγκ. Και είναι βέβαιο, εμείς θα παραμείνουμε, πέρα από το γεγονός ότι μιλάτε για διεθνείς συνθήκες, και η Διεθνή Συνθήκη της Γενέβης τι λέει? Για την προστασία των προσφύγων και των μεταναστών. Υπάρχει πολύς πλούτος και στην Ελλάδα και άλλου, να ζήσουν και οι Έλληνες και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Το θέμα είναι να αποφασίσει ο λαός. Ωραία. Να τον πάρει στα χέρια του και όχι να τον τρώνε οι επιτίδιοι μεγαλοκαπιταλιστές.